Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Γκούγκα για αυτό το τεστ που έγινε στον Χρήστο Βολικάκη 8 χρόνια για την επανεξέταση ενός δείγματος 8 χρόνια μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο οποίο σύμφωνα τώρα με τη Γουάντα βρέθηκε θετικός. Τον έχουμε ήδη μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, μιλάμε για την περίοδο 2016, Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο στη Βραζιλία, όπου γίνεται έλεγχος στο Βολικάκη, υπάρχει το δείγμα, αλλά περνάνε 8 Όχι. χρόνια. Σωστά, γίνεται έλεγχος το 2016. Γίνεται έλεγχος το 2016. Γίνει αρνητικός. Γίνει αρνητικός. Μάλιστα. Και από το ίδιο δείγμα, από τον ίδιο δείγμα, κρατείται και ανοίγεται μετά από 8 χρόνια. Και μας ενημερώνουν ότι βρίσκεται θετικό σημείο η ουσία, όχι συγκεκριμένη ουσία, το 2024. Στο μεσοδιάστημα όμως, ο Χρήστος Βολικάκης, ο πρωταθλητής μας, έχει υποβληθεί σε δεκάδες ακόμα ελέγχους doping control. Σωστά? Σωστά. Σωστά. Μέχρι και στον Άγιο Δομήνικο, μέχρι και σε ταξίδι του στην Ελβετία, όπου έχει ταξιδέψει, τον καλούν να περάσει έλεγχο. Και βρίσκεται πάντοτε αρνητικός, χωρίς καμία ουσία, τίποτα, πάντοτε καθαρός. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Λοιπόν. Για ποιο λόγο γίνεται μετά από 8 χρόνια αυτός ο επανέλεγχος? Μήπως έχουν προστεθεί κάποιες αναβολικές ουσίες στη λίστα της Γουάντα? Για ποιο λόγο το κάνουν δηλαδή σήμερα? Κανείς δεν ξέρει και μας καλούν το 2024 να ανοίξουμε το δεύτερο δείγμα. Εμείς θα ταξιδέψουμε τώρα το εξωτερικό που θα κλείσουμε συγκεκριμένο ραντεβού μαζί με τον κύριο Βολικάκη για να είμαστε παρόν, να ανοιχτεί το δεύτερο δείγμα, παρουσία μας και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Προκαλεί πολύ μεγάλη, πέρα από αναστάτωση, αλλά και εντύπωση γιατί ανοίγεται μετά από 8 χρόνια ένα δείγμα που το 2016 είχε βγει αρνητικό. Ναι, όντως είναι πολύ περίεργο. Προβλέπεται βέβαια στη διαδικασία αυτή, έτσι, έστω και μετά από 8 χρόνια. Προβλέπεται. Αλλά δεν είχε κερδίσει τότε ο κ. Βολικάκης κάποιο μετάλλιο ή κάποια θέση να ήταν στην τρίτη θέση και κάποιος από την τέταρτη να μπορούσε να είχε κινήσει όλο αυτό το θέμα. Είχε κερδίσει την 12η θέση, είχε κατακτήσει την 12η θέση. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Και γιατί σήμερα και γιατί μετά από 8 χρόνια και με, ποια, και με τι μηχανήματα έγινε όλα τότε, με τι μηχανήματα γίνονται τώρα, γιατί γίνανε όλα τόσο γρήγορα. Εμείς ενημερωθήκαμε 1η Μαρτίου, απαντήσαμε στις 14 και 12 η ώρα και 1 η ώρα βγήκε η ανακοίνωση. Τώρα, συγγνώμη, είναι πολύ στεναχωρημένος, Γιάννη, έτσι. Λογικό είναι. Πολύ στεναχωρημένος και οι αναρτήσεις του είναι, δείχνουν τη στεναχώρια του. Πάντως, να πω κάτι. Μέχρι να υπάρξει αυτό που λέμε τελεσίδικη απόφαση ή να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, ο Χρήστος Βολικάκης μπορεί να συμμετέχει σε διοργανώσεις? Μα δεν ήταν τώρα να συμμετέχει σε κάποια διοργάνωση, ούτως ή άλλως. Ήταν να προετοιμαστεί αργότερα να συμμετείχε στην διοργάνωση. Αλλά είναι αυτό που είδατε. Η στεναχώρια είναι πάρα πολύ μεγάλη, η αδικία που νιώθει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα τα γιατί γίνονται τώρα. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Ο Χρήστος θα παλέψει για την οθότητά του. Είμαστε σίγουροι τι ακριβώς έχει γίνει. Ξέρουμε, κάπου πάει το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα την δόσια και εμείς μαζεύουμε όλα τα στοιχεία. Αλλά κάπου πάει το μυαλό μας. Εμείς βλέπουμε τώρα την ανάρτησή του Χρήστου Βολικάκη, ο οποίος έχει αναρτήσει και μια φωτογραφία με τους ελέγχους που του έχουν γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την Γουάντα, σε διαφορετικές ημερομηνίες, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, όλα είναι αρνητικά τα δείγματα και οι έλεγχοι και αυτό που είπατε εσείς, ότι ακόμα και στον Άγιο Δομήνικο όταν ήτανε, πήγε κλιμάκιο της Γουάντα και του έκανε έλεγχο και είναι όλα αρνητικά. Ακριβώς. Λοιπόν, μάλιστα. Να σας πω κάτι. Ένα τελευταίο και θα κλείσουμε. Αυτό που έχω να πω είναι γιατί γίνεται σε δείγμα μετά από 8 χρόνια και σε αγώνα που δεν έχει κατακτήσει θέση. Μάλλον κάποιο μετάλλιο. Εμένα μου προκαλεί πολλά ερωτηματικά και εσείς καταλαβαίνετε, λέω και θα δείτε καιρό ότι ο Χρήστος σίγουρα θα δικαιώσει. Λέτε ότι κάπου πάει το μυαλό σας και εμείς κάτι έχουμε υπόψη μας. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θα το παρακολουθούμε. Ωραία, θα επανέλθουμε όταν έχουμε καινούργια στοιχεία.